διαδικτυακό σταθμό Η Ροή. Συνεχή πηγή παροχή σκέψη. Ακολουθούν οι σημαντικότερε ειδήσει τη ημέρα από το νύπαυλαροή.gr. Στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυράκη. Ξανά σε κλειό πιέσεων από τους δανειστές η Ελλάδα. Οι δανειστέ πιέζουν την κυβέρνηση να προωθήσει άμεσα τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά. Οι εκκρεμότητε αφορούν στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, στο νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στη συμπλήρωση του αριθμού των απολύσεων στο δημόσιο, έτσι ώστε να καλυφθεί η μνημονιακή υποχρέωση. Οι δανειστέ εκμεταλλεύονται τι υποσχέσει τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση για έξοδο από το μνημόνιο. Ωστε να θέσουν ακόμη πιο αυστηρέ προποθέσει κυδαιμονία για την Ελλάδα τη μεταμνημονιακή εποχή. Προποθέσει που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ήδη αποδεχτεί. Συνάντηση με τον Κάρολο Παπούλια θα έχουν διαδοχικά σήμερα ο Αντώνη Σαμαρά και ο Αλέξη Τσίπρα. Κύκλοι τη Προεδρία τη Δημοκρατία διαραίουν ότι ο Πρωθυπουργό θα ενημερώσει τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία για τι απαιτήσει των δανειστών καθώς και για το πόσο επίγουσα είναι η ικανοποίησή τους. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του φέρεται να ζητά άμεσα εκλογές. Αύριο ο Κάρολος Παπούλια θα δεχτεί τον πρόεδρο της Δημάρ Φώτη Κουβέλη, ο οποίος έχει ζητήσει σύγκληση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπως κύκλοι του εξωτερικού αλλά και στελέχη της κυβερνόσας παράταξης, εντάσσουν τις επαφές αυτές στα πλαίσια διερεύνησης της δυνατότητας να υπάρξει κάποια μορφή κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Παρουσίαση σήμερα της ρύθμισης για τα χρέη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Την νομοθετική ρύθμιση για τη διευθέτηση χρεών των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών θα παρουσιάσει σήμερα στι παρουσίασε σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Υπουργό Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα Νίκο Δένδια, λίγο πριν παραδώσει τον διάδοχό του στο Υπουργείο Κώστα Σρέκα. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που διοχέτευσε το ίδιο το Υπουργείο στον τύπο, προβλέπεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μικρέ επιχειρήσει και επαγγελματίε που στι 31 Δεκεμβρίου του 2013 είχαν πωλήσει μέχρι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διαγραφή οφειλών εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη, αν δηλαδή δεν έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν έχουν νομικώς λυθεί ω εταιρείε, ούτε αν έχει σταματήσει η δραστηριότητά τους. Αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτώχευση και αν δεν έχουν καταδικαστεί τέλεση δίκως για φοροδιαφυγή ή για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε οφιλέτες οι οποίοι έως και τις 30 Ιουνίου του 2014 είχαν προς την τράπεζα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών είτε επίδικη είτε ρυθμισμένη. Δεν είχαν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή αν είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμιση, καθώ και μια ή περισσο... περισσότερων οφειλών προ την τράπεζα συνολικού ύψου 500.000 ευρώ. Το αίτημα διαγραφή θα εξετάζεται εξοδικαστικά με τρόπο που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, αλλά με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα των τραπεζών. Ενδοτική στάση Ελλάδα και Κύπρου ομολογεί ο Ευάγγελο Βενιζέλο στην Κυπριακή ΑΟΣ απέναντι στι προκλήσει της Τουρκίας. Ελλάδα και Κύπρο έχουν κοινό πλάνο αντίδραση στι τουρκικέ προκλήσει στην Κυπριακή ΑΟΣ, τόνισε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υπουργό εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή τη Λευκοσία. Δεν διευκρίνησε ωστόσο ποιο είναι αυτό και γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κάποια αντίδραση εκ μέρους Κύπρου και Ελλάδας. Ο κύριος Βενιζέλος ομολόγησε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα δεν λέει καθαρά στην Τουρκία ότι πρέπει να αποχωρήσει από την Κυπριακή ΑΟΣ επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος της Κύπρου. Με ιδιαίτερη έμφαση, ο κύριο Βενιζέλο τόνισε ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει moratorium στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Κυπριακή Δημοκρατία. Όπω σημειώνει η εφημερίδα, ο Έλληνα Υπουργό επενδύει πολλά στην τριμερή συνεργασία με την Κύπρο και την Αίγυπτο στα θέματα τη ενέργεια και του τουρισμού και χαρακτηρίζει καθοριστικό το ρόλο της Αιγύπτου στα ζητήματα της Γάζας, της Συρίας, του Λιβάνου και της Λιβύης έτοιμη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη μεγαλύτερη διερεύνηση, διεύρυνση, διεύρυνση με συγχωρείτε της εξουσίας της, από την έναρξη του ευρώ. Από αύριο, 4 Νοεμβρίου, αρχίζει να λειτουργεί ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο οποίο αναλαμβάνει την αποκλειστική εποπτεία των 120 μεγαλύτερων τραπεζών τη ζώνη του ευρώ πρώτη προτεραιότητα του νέου μηχανισμού είναι να εποπτεύσει την αύξηση κεφαλαίου από τις τράπεζες, καθώς πρόσφατα από τα τεστ αντοχής διαπιστώθηκε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή του κεφαλαίου που θα αποφασιστεί αποκλειστικά από το νέο μηχανισμό, χωρίς να είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων, θα γίνει είτε με απευθείας κρατική χρηματοδότηση, είτε με άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο. Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματούχοι του νέου μηχανισμού διαμηνύουν σε όλα τα κράτη-μέλη ότι προέχει η βιωσιμότητα των τραπεζών, έστω και αν γίνει σε βάρος των καταθετών και των δανειοληπτών στα ύψη τα χρέη προς την εφορία. Μια νέα γενιά οφιλετών προς το δημόσιο δημιουργήθηκε. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μόνο το Σεπτέμβριο 851.201 φορολογούμενοι προστέθηκαν στο 2,45 εκατομμύρια που είχαν ανεξόφλητες οφειλές με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να εκτοξευτεί στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη έφτασαν στα 68,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Σεπτέμβρη. Από αυτά, τα 51,767 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν χρέη που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2012, ενώ τα 16,67 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2013, έως και την 30 Σεπτέμβρη του 2014. Ο χρυσός της Καλκιδικής αποδεικνύεται άνθρακας για το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι έχασε 1 εκατομμύριο ευρώ από παρακράτηση φόρων και σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματο νομικών προσώπων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Eldorado Gold, εκμεταλλευόμενη με μαεστρία διάφορα νομικά παραθυράκια, και μέσα από μια πολυδέδαλη δομή θηγατρικών εταιριών, απολαμβάνει τον φορολογικό παράδεισο των νησιών Μπαρμπάντο. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η έρευνα που διεξήγαγε η Ολλανδική ΣΟΜΟ, ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάστηκε την 1η Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε από κοινού με το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων. Ανάστατο είναι ο κλάδος των αυτοκινητιστών στην Κρήτη από τις πληροφορίες που φέρουν μεγάλη γερμανική εταιρεία μεταφορών να σχεδιάζει την εγκατάστασή της στην Ελλάδα. Η εταιρεία της οποίας η επωνυμία δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί επιχειρεί να αποσπάσει μερίδιο από τη συγκεκριμένη αγορά. Στην Κρήτη, οι ίδιες πληροφορίες σχετίζονται με τις κινήσεις της εταιρεία να βρει το απαραίτητο προσωπικό οδηγούς που θα αναλάβουν και το γερμανικό στόλο. Όπως αποκαλύπτει το νέακρήτη.gr, οι πρώτες κρούσεις για την πρόσληψη οδηγών έχουν ήδη γίνει στα Χανιά, ενώ εκτιμάται ότι οι Γερμανοί θα επεκτείνουν το ενδιαφέρον τους και στο υπόλοιπο νησί. Ήδη τα σωματεία ταξί στην Κρήτη βρίσκονται σε εγρήγορση. Ποτέ την Κυριακή λένε οι εμποροϊπάλληλοι με συγκεντρώσεις στο Μόλ στο Μαρούσι και στην Ερμού στο κέντρο της Αθήνας. Εμποροϊπάλληλοι και πολίτε διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. Χθε Κυριακή 2 Νοέμβρη, έξω από πολυκατάστημα στην Οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε μεταξύ δυνάμεων των ΜΑΤ και συγκεντρωμένων που διαμαρτύρονταν για το Κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων ένταση. Οι δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν, όταν στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του καταστήματος και εμπόδισαν την πρόσβαση των πελατών. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης λέει όχι στην ελεύθερη ΕΡΤΡΙΑ. Αρνείται να υλοποιήσει το ψήφισμα του συνεδρίου της... Αρνείται η SEM να υλοποιήσει το ψήφισμα του συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ για έμπρακτη και χρηματική ενίσχυση των εργαζομένων της ΕΡΤ που κρατούν σε λειτουργία την ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤΡΙΑ. Σε αντίθεση με άλλα συνδικαλιστικά σωματεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να στηρίξουν το εγχείρημα της ελεύθερης ΕΡΤΡΙΑ στον αέρα, οι συνδικαλιστές της ΕΣΥΕΜΘ αμφισβήτησαν το ψήφισμα του συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ, εκφράζοντα ανοιχτά την άρνησή τους να στηρίξουν οικονομικά τη λειτουργία του καναλιού στην πόλη τους. Άγνοια για το ψήφισμα εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Δημήτρης Κουμπιάς, που δήλωσε πως δεν το άκουσε. Πρόταση του Προέδρου του Ομίλου της Τράπεζας πυρεο για συμψηφισμό του ένφια. Σε μια ριζοσπαστική πρόταση προχώρησε ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας πυρεο Μιχάλης Σάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Real News. Συγκεκριμένα πρότεινε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να συμψηφίζουν τον έμφυα ή μέρος του με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Αυτή η κίνηση πιστεύει ο κύριος Άλλας ότι θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς των ακινήτων. Ξανά εκλογές σε τρεις δήμους. Σε τρεις δήμους θα κληθούν οι πολίτες να ξαναψηφίσουν την Κυριακή 30 Νοέμβρη 2014 για την ανάδειξη Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα, η επανάληψη τη ψηφοφορία στο σύνολο των εκλογικών τμήματων θα γίνουν στου Δήμους Κεσαριανής, Τριζινίας Τριζινία Μεθάνων και Μάνδρα Ιδηλία του Νομού Αττική. Τυχόν, επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκέμβρη του 2014. Και πάμε τώρα στι διεθνεί μα ειδήσει. Σε νέα υψηλά επίπεδα, το δολάριο έναντι των βασικών νομισμάτων. Στα υψηλότερα επίπεδα ανακηρύχθηκε το δολάριο σήμερα, Δευτέρα, έναντι του Γεν και του Χρυσού. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου υποχώρησε στις ασχετικές αγορές έως και στο 1.2441 και πλέον προσεγγίζει τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας. Το πρακτορείο Bloomberg φιλοξενεί σε σημερινό του άρθρο αναφορές αναλυτών, σύμφωνα με τις οποίες η δυναμική του δολαρίου θα εξακολουθήσει λόγω των διαφορετικών προοπτικών για την εξέλιξη των επιτοκίων σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρωζώνη. Ουκρανία, ο ηγέτης των ανταρτών του Ντονέτσκ, εκλέγεται πανηγυρικά. Πρόεδρος με το συντριπτικό 81,37% εξελέγει ο Πρωθυπουργός της αυτοανακηρυχθήσας δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Αλεξάνδρ Ζαχαρτσένκο, Σύμφωνα με exit poll που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρωμάν Λιαγκούιν, επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής της περιοχής. Ο γιος ενός ανθρακορίχου και διοικητή των μονάδων των ανταρτών που πολέμησαν τους Ουκρανούς, ο Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Αλεξάνδρ Ζάχαρτσένκο, εξελέγει πρόεδρος της Αυτονομιστικής Επαρχίας της Ανατολικής Ουκρανίας σύμφωνα με ένα exit poll. Στο νοσοκομείο με λιμόδι πυρετό, η πρόεδρο τη Αργεντινή. Η πρόεδρο τη Αργεντινή, Κριστίνα Φερνάντες Κίρχνερ, εισήχθη σε κλινική του μπουενο Άιρες εξαιτία λιμόδους πυρετού, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο τη Προέδρου. Η Κίρχνερ έχει μια λιμόδι εμπίρετη κατάσταση εξαιτία τη οποία αποφασίστηκε να νοσηλευτεί στην κλινική Οταμάντη του Μπένο Άιρες για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία ανέφερε η ανακοίνωση, η οποία υπογράφεται από τους δόκτορ Μαρτσέλο Μπαλεστέρος και Ρικάρντο Σόλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρόεδρος της χώρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Μόλις πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 20 Οκτωβρίου, επανέκαμψε στα προεδρικά της καθήκοντα, από τα οποία απουσίαζε για 48 ώρες λόγω μιας που την ταλαιπώρησε. Πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η πρόεδρο τη Αργεντινή είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτία ενό εγκεφαλικού αιματώματο και είχε απουσιάσει από την προεδρία τη χώρα για έξι εβδομάδε έω ότου βγουν τα θετικά αποτελέσματα των μετεγχειρητικών εξετάσεων. Μπουρκίνα Φάσο. Ο αντισυνταγματάρχη Ζίντα αναλαμβάνει την εξουσία. Ο στρατό επέλεξε προχθέ προ... 1η Εντεκάτου του 2014, τον αντισυνταγματάρχη Ισαάκ Ζίντα για να ηγηθεί μιας μεταβατικής κυβέρνησης στην Μπουρκίνα Φάσο μετά την πτώση του Προέδρου Μπλές Κομπαορέ. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος μιας συνεδρίασης υψηλόβαθμων αξιωματικών στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ουαγκατούγκου. Ο Ισάκ Ζίντα επελέγει ομόφωνα για να ηγηθεί τη μεταβατική περίοδου που άρχισε μετά την αναχώρηση του Προέδρου Κομπαωρέ, αναφέρεται στη δήλωση, η οποία εκδόθηκε από του στρατιωτικού αρχηγού και υπογράφεται από τον αρχηγό του επιτελείου, τον στρατηγό Ναμπερέ Ονορέ Τραωρέ, ο οποίο διεκδικούσε επίση την εξουσία και αναγνωρίζει συνεπώ την νίκη του αντιπάλου του. Κατασκευή καναλιού που θα συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενε απαλωτριώσει στην Ικαράγουα για την κατασκευή καναλιού που θα συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Την κατασκευή έχουν αναλάβει κινέζικε εταιρείε με τη συνεργασία ρωσικών εταιριών. Επειδή η διαδρομή θα είναι μικρότερη, θα μειωθεί το κόστος διέλευση, με συνέπεια να μειωθεί η κίνηση από το κανάλι του Παναμά. Το ενδιαφέρον είναι ότι πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο που αναλαμβάνουν χώρε των BRICS. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα, 3 Οκτώβρη και μόλις ακούσατε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από τον διαδικτυακό σταθμό e-pavlaroi.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Σταυράκη. Στην δημοσιογραφική ομάδα σύνταξης η Ελένη Σταυράκη, Βασίλης Γαβαλάς και Σταύρος Παπαγιάννης. Μείνετε συντονισμένοι στο nipavlaroi.gr. E Ακολουθεί η εκπομπή του Δημήτρη Καζάκη στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Από όλου εμά να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». συνεχής πηγή παροχής σκέψης.